Κύριε Πρόεδρε της ΠΟΕ, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια εξαιρετική εκδήλωση. Πολύ συγκινητική θα είναι, γιατί είναι μια πορεία, μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη που αλλού στους ποντίους. Και εσείς φυσικά σαν πρόεδρος της ΠΟΕ και σαν φίλος του κυρίου Παρχαρίδη, του οποίου το πόνημα θα παρουσιάσει σε λίγο, βρισκόσαστε εδώ. Αλλά δεν είναι απλά φίλος μου ο κύριος Παρχαρίδης. Εγώ τον θεωρώ πνευματικό μου πατέρα, τον κύριο Παρχαρίδη, ό,τι αφορά στα ποντιακά ζητήματα. Καθοδηγητή σε πολλά θέματα που εμείς δεν γνωρίζαμε και εκμεταλλευτήκαμε την εμπειρία του και όλα αυτά, τις συμβουλές του και τις ανάγκες που είχαμε για την παποντιακή, για να μπορέσουμε να πορευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ο κύριος Παρχαρίδης έχει μια εκδήλωση σήμερα για το βιβλίο του, που το ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο, να περάσει από όλων των ποντίων τα χέρια, γιατί αξίζει να το διαβάσουμε. Που ξεκινάς και δεν θες να το σταματήσεις να το διαβάζεις. Είναι ένα βιβλίο που έχει όλη τη ζωή του πραγματικά και είναι απορίας άξιο πώς κατάφερε να κάνει ένα 50 χρόνια ζωής και διάθεσης μέσα σε ένα βιβλίο. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος Παρχαρίδης τιμάται σήμερα, ο επιστήμονας και ο εξαιρετικός πόντιος που έδωσε τη ζωή του για τα ποντιακά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε. Ένας καταξιωμένος επιστήμονας με μια τέτοια διαδρομή ίσως δεν θα είχε λόγο να ασχοληθεί με όλα όσα ασχολήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Παρχαρίδης. Ίσως δεν θα το έκανε αν δεν τρέχε τόσο μεγάλη αγάπη για την καταγωγή του από τον πόντο. Και ψάχνοντας και μαθαίνοντας για αυτή τη διαδρομή, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι εκεί στη δεκαετία του 60 ο Γιώργος Παρχαρίδης, ως πρόεδρος των ποντίων φοιτητών της Θεσσαλονίκης, μαζί με τους πόντιους φοιτητές συνεργάτες του, είχαν παλέψει και έφεραν τα μέλη του συλλόγου από 40 σε 1000. Και βέβαια δεν ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Γιώργος Παρχαρίδης, με τους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια, ανέδειξαν την ΠΟΕ σε μια παρκίδα του ποντιακού κινήματος. Ένα άλλο αξιομνημόνευτο στοιχείο είναι η διάρκεια του χρόνου. Για πάνω από 5 δεκαετίες συνεργάστηκε με όλες τις γενιές, είναι χρέος όλων μας και όσο ζούμε, όσο έχουμε μια θέση ευθύνης, όσο έχουμε την όποια δύναμη, θα αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Αγαπητέ Γιώργο, να έχεις τη δύναμη για πολλές ακόμα δεκαετίες να προσφέρεις όλα σε έκανες και τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Στη συνέχεια θα σας δει ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας και του αγαπητού μου φίλου Γεώργιο Παρχαρίδη. Ο Γεώργιος Παρχαρίδης δεν νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, όχι μόνο για την οικογένεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το οποίο υπηρέτησε για δεκαετίες με συνέπεια και απουσίωση, όχι μόνο για τους έχοντες ποντιακή καταγωγή, αλλά και για όλους όσοι αγαπάμε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Λαμπρός ακαδημαϊκός δάσκαλος, εξαίρετος γιατρός, υπηρέτησε την επιστήμη του με ήθος και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία και ακούραστη διάθεση. Με το ίδιο πάθος, πρώτον, ενδεικτικά, τη δεκαετία του 50, τα μισά ονόματα του Συνδέσμου Ελλήνων και Ομιγάνων της Ελλάδος ήταν με επίθετα είδης και όπου. Τα πανεπιστήμια γέμισαν με παιδιά προσφύγων. Μιλάμε για καθηγητές και όχι μόνο. Κοσμήτωρας του ΑΠΘ. Και μεταξύ αυτών των ανθρώπων που πρόκοψαν είναι και ο Γιώργος Παρχαρίδης. Από ένα καπνοχώρι της Κοζάνης, παιδί που δούλεψε στα χωράφια, κατάφερε να διακριθεί σαν μαθητής γυμνασίου, να διακριθεί σαν φοιτητής ιατρικής, να διακριθεί σαν γιατρός, σαν πανεπιστημιακός και να ασχοληθεί με τα κοινά του προσφυγικού ελληνισμού. Εγώ θεωρώ αυτή την υπηρεσία τη μεγαλύτερη. Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Γιώργο, υψηλήμωση κλειμένη, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μου να έχω φίλο ένα γνήσιο αγωνιστή του ποντιακού ελληνισμού, τον καθηγητή Γιώργο Παρχαρίδη. Οι αρχές, οι αξίες, τα οράματα και τα ιδανικά με τα οποία πορεύτηκε μισόν αιώνα τώρα,
μπορούν να μας εμπνέουν, να μας διδάσκουν, να μας καθοδηγούν. Τέσσερις άξονες θεωρώ ότι εκφράζουν την 50χρονη συναρπαστική διαδρομή της ζωής του. Ο πρώτος είναι η οικογένειά του, η γη έμπνευσης και δύναμης. Ο άρρηκτος δεσμός που συνδέει κάθε πόντιο και τον κάνει περήφανο για την καταγωγή του. Του δίνει δύναμη να μην ξεχνά τις ριζές του και το πείσμα να διαπρέπει στην ελληνική κοινωνία. Να βγαίνει μπροστά στην επιστήμη και στα κοινά των ποντίων. Στυχώς έχασε πρόωρα από τη ζωή την αγαπημένη σύζυγό του, συνεχίζει όμως να αντλεί δυνάμεις τα τρία άξια παιδιά του. Ο δεύτερος άξονας είναι η εργατικότητα. Ο αδαμάντινος χαρακτήρας του, το ήθος και η προσφορά στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Η ενσυναίσθηση των ατομικών προβλημάτων και ο αγώνας της επιστήμης να κάνει καλύτερη την καθημερινή ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.